σήμερα είναι, γιατί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση πάει ουσιαστικά το μεγαλύτερο κλάδο νοσηλευτών μέσα στα νοσοκομεία, που είναι η ΔΕΕ, να τους πετάξει απ' έξω και να κάνει στον ενιαίο κλάδο μόνο τους νοσηλευτές οι οποίοι είναι ΠΕ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι διαχρονικά δουλεύεται και από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί πάντα υπήρχε είχαμε την απέτηση ότι έπρεπε να μας δοθούν ευκαιρίες έτσι ώστε να αναβαθμιστούμε. Δεν έγινε βέβαια από κανέναν, γιατί η ΔΕΕ είναι το 40% του προσωπικού στα νοσοκομεία συνολικά της χώρας, που σημαίνει ότι είναι φθηνό προσωπικό. Είμαστε αυτοί οι οποίοι χάσαμε το περισσότερο εισόδημά μας, χάσαμε 50% του εισοδήματος και με την κρίση, με τις μειώσεις που έγινε και με το νέο μισθολόγιο που ψηφίστηκε το 2015, και απ' την άλλη όμως κάνοντας πραγματικά ό,τι πρέπει να κάνει ένας νοσηλευτής. Γιατί μέσα σε ένα νοσοκομείο όλοι μαζί δουλεύουν σαν μια αλυσίδα, είναι ένας κρίκος. Δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμοί. Οι διαχωρισμοί υπάρχουν έτσι ώστε να υπάρχει ο κοινωνικός αυτοματισμός, ο ένας εργαζόμενος να μπαίνει απέναντι στον άλλον και στο τέλος να μπορούν να περνάνε αυτά που θέλουν. Ειδικά σε αυτή την πανδημία είναι θράσος το ότι ενώ βγαίνανε και μας λέγανε οι ήρωες, αυτοί οι οποίοι μπήκαμε μπροστά, που πολλοί από αυτούς οι ήρωες ήταν ΔΕΕ νοσηλευτές, ξαφνικά να σου λένε όμως τώρα δεν σε αναγνωρίζω και σε πετάω απ' έξω. Λοιπόν, το απ' έξω τους το επιστρέφουμε όπως είναι και θα τους το επιστρέψουμε με τις κινητοποιήσεις μας, που δεν θα είναι μόνο από ΔΕΕ, δεν είναι συντεχνιακό το θέμα, είναι πολιτικό το ζήτημα. Θα είναι όλοι μαζί. Γι' αυτό τους λέμε ότι το πρώτο που έπρεπε να κάνουν στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου ήταν να μας βάλουν όλους στο παλιά και αντιγυνά. Το δεύτερο είναι ότι με κρατική ευθύνη θα έπρεπε εδώ και τόσα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις να είχαν δώσει το δικαίωμα σε όλους αυτούς νοσηλευτές να μπορέσουν να πάρουν ανώτατη εκπαίδευση. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν ένας ευέλικτος εργαζόμενος είναι και αναλόγως το πώς, αναλόγως με κάθε στιγμή που έχει ανάγκη το σύστημα. Δηλαδή, όταν εγώ δεν θα είμαι νοσηλευτής και θα είμαι γενικών καθηκόντων ή προοδιστές, όπως αυτή ήταν και του ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση στην προηγούμενη κυβέρνηση, σημαίνει ότι τη μια μέρα μπορεί να είμαι νοσηλευτής, την άλλη να είμαι τραυματιοφορέας, την άλλη να είμαι βοηθός θαλάμου και όλα αυτά. Λοιπόν, για όλα αυτά λένε ότι δεν απαντάμε μετά, δεν λογαριαζόμαστε μετά, τώρα λογαριαζόμαστε και θα το δούμε από εδώ και στο εξής.